Καλησπέρα κύριε Κουερίνο. Μας ακούτε τώρα? Σας ακούω, ναι, αλλά λίγο πιο δυνατή φωνή σας. Ωραία. Λοιπόν, είστε καλά καταρχήν αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο? Δόξα Θεώ. Ωραία. Δόξα Θεώ, καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσατε τις δηλώσεις του Βιερίνια. Πλησιάζει σιγά σιγά τις δικές σας συμμετοχές στον ΠΑΟΚ. Βέβαια, έχει ακόμα δρόμο για να το καταφέρει. Είπε όμως, θα είναι πολύ χαρά μου να φτάσω τις συμμετοχές του πολύ μεγάλου Νέτο Γκουερίνο, είπε ο Βιερίνια μετά το μάτς με την ΑΕΚ προχθές. Υπάρχει, καταλαβαίνω, μια αλλοεκτίμηση. Δεν ξέρω τη δική σας άποψη για τον Αντρέ. Ναι, σίγουρα. Γιατί αυτές τις δηλώσεις όταν προέρχονται από ένα επαρχία, σχετικά του αρχηγό της ομάδος, έτσι, θα πει ότι αυτό το όχι κομπλιμέντ, αυτή τη δήλωση με ζαλίνει ακόμα και ακόμα και τώρα, κατάλαβε. Γιατί συνήθως μένει πάντα στη μνήμη μας οι καλές στιγμές που περάσαμε, έτσι, τα κορένες που περάσαμε και τις συμμετοχές που είχαμε. Θα στεναχωρηθείτε όταν ο Αντρέ σας φτάσει και σας εξεπεράσει? Όχι, δεν θα στεναχωρηθώ, θα δώσω συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και όπως είναι δύο χρόνια τον έδωσα ένα μπουκάλι κρασί από μια συλλογή από ένα πολύ καλό φίλο, αυτή τη φορά θα δώσω δύο. Εντάξει, τι να πω. Καταρχήν καλησπέρα στον κύριο Γκουερίνο. Γεια σου Κώστα, πόσο καιρό έχω τις ακούσει. Πολύ τηλέφωνο. Όταν ακούω το όνομα Νέτο Γκουερίνο, μου έρχεται μια φωτογραφία στο μυαλό. Δηλαδή, είναι η ιστορία συνδεδεμένη με μια φωτογραφία. Φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνουν για ποια φωτογραφία μιλάω. Ναι, με την Φανέρα 11, στο Χάγκελο, ναι. Στις 2 Μαΐου το 1976, ναι. Στις 2 Μαΐου, ε. Λίγο δύσκολο να ξεχνάμε αυτές τις στιγμές. Κώστα μου, επίτρεψέ μου, έτσι, είσαι πιο μικρός και σε ξέρω χρόνια, ναι. Καταρχήν αυτή η στιγμή δεν είναι δύσκολο να το ξεχάσεις, γιατί ήταν μια στιγμή που, ναι, όχι μόνο εγώ, αλλά όλος ο κόσμος και ακόμα και συμπαίκτη, περιμέναμε να κατακτήσουμε ένα πρωτάθλημα μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά, έτσι, και ήρθε, ας πούμε, στο προτελευταίο παιχνίδι, ειδικά μέσα στη Τούμπα, και εγώ έμεινε το καιρός μου, κατάφερα να βάλω το νικητήριο γκολ και επόμενο να πανηγυρίζω με έναν τρόπο έτσι εντελώς διαφορετικό. Ούτε το κατάλαβα πώς και έτρεχα και ανέβηκα στα κάγκυλα και πανηγύρισα. Όλα αυτά ήρθε από εκείνο τον ενθουσιασμό, εκείνη τη χαρά που είχαμε την στιγμή. Στο μεταξύ, φαίνεται στη φωτογραφία, αυτό που φαίνεται είναι ότι με το ζόρι είχατε ανάσα, κύριε Γκουερίνο. Έτσι φαίνεται στη φωτογραφία, δηλαδή ότι ήσασταν σε μια κατάσταση σε άλλη διάσταση. Καταρχήν, κοίτα, εκείνη τη στιγμή γίνεται ένα σπάς, ας πούμε, ένα τείχο που το κουβαλούσε, ας πούμε, όλη αυτή τη χρονιά. Γιατί εμείς είχαμε πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα, η Άκη ήταν πάντα κοντά μας, έτσι, και στα παιχνίδια μεταξύ μας είχαν πάντα ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ένα ντέρμπι μεγάλο. Εμείς τους είχαμε κερδίσει, αν θυμάμαι καλά, μέσα στην Πάτρα, γιατί είχε τιμωρημένο γύρο της ΑΕΚ, τους κερδίσαμε εκεί και μετά ήρθαμε, πέσαμε το δεύτερο γύρο μέσα στη Τούμπα. Και ήταν το προτελευταίο παιχνίδι. Μέχρι ένα παιχνίδι μόνο με την ΑΕΚΟ. Και αν κερδίζουμε αυτό το παιχνίδι, περνούσαμε ένα βαθμό, αν κερδίζουμε τα πηγαίνουμε στα 3 και τυπικά θα είμαστε προσδοκητές. Και όλοι περιμένουν αυτό το παιχνίδι. Και ακόμα να βρούμε κάποιο εισιτήριο για κάποιο φύρο που ζητούσε, κανένα φοράκι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί η ζήτηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Σε μία Τούμπα που έπαιρνε και 50.000 κόσμο εκείνα τα χρόνια. Πώς, δεν άκουσα. Σε μία Τούμπα που είχε τη χωρητικότητα 45.000 εισιτήρια, 46, χώρο σε 50.000 κόσμο. 45.000, ναι. Ναι. Γιατί ξέρεις. Ξέρετε, τα φοράκια τότε δεν μετρούσαν, δεν περνούσε από την ρουλέτα. Ήταν πολύ, ξέρεις, ο καθένας εκείνη την εποχή, ο φύλακας έβαζε κάποιο γνωστό μέσα. Αυτό είναι τυπικό. Είχε καμία, πιστεύω, να είχε κανένα 2.000 παραπάνω. 100%. Μπορεί και παραπάνω. Είχα πάρα πολύ κόσμο.
Η φωτογραφία, ειδικά στο Ρωτήριο, ήταν γεμάτο, όλοι όρθιοι εκεί. Και σήμερα δεν τους βλέπεις, γιατί υπάρχουν πιέσεις, ο καθένας στη δικιά του και είναι διαφορετική η προσέγγιση στο γήπεδο. Να πάμε λίγο στα φρέσκα, κύριε Γκουερίνο. Είναι ένα διάστημα που ο ΠΑΟΚ δείχνει να βρίσκει πάλι την ταυτότητά του ή τουλάχιστον να είναι αποτελεσματικός. Έχει πάρει 6 νίκες στα λεγόμενα μεγάλα παιχνίδια. 4 με την ΑΕΚ, 1 με τον Ολυμπιακό, 1 με τον Άρη και μάλιστα διπλό. Πώς βλέπετε την περίοδο αυτή σε σχέση με την περίοδο την προηγούμενη? Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι η προσπάθεια που έκανε ο Γκαρσία ήταν πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, γιατί του έρχεται από μια ομάδα K20 που είχε τις επιτυχίες που είχε, αλλά είναι δύσκολο όταν αναλαμβάνει, ας πούμε, μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, φέρνοντας με ένα προπονητή που είχε πολύ μεγάλη σχέδια, εντελώς διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, εντελώς διαφορετική νοοτροπία και απάνω σε τακτική κτλ. Και αυτό για να πετύχει κάτι, ειδικά στο τομέα της τεχνικής, η Ρωσία πρέπει να έχει χρόνο προπονητή. Για να γνωρίζει καλά τους ποδοσφαιριστές, να ξέρουν οι ποδοσφαιριστές τι ζητάει από τον προπονητή. Και πιστεύω και απάνω σε αυτό το τομέα, ο Γκαρσία, επειδή έχει κουβαλάει χαμηλό τόνο, κατάφερε να κερδίζει την εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιριστές με το ίδιο τρόπο να καταλάβουν ότι είχαν να κάνουν έναν άνθρωπο που προέρχεται από την οικογένεια του ΠΑΟ και έτσι, που είναι γυρωμένος ο νικητής, υπάρχει η πορεία του και ήρθε σε αυτό το πόστο για να κερδίζει. Έτσι. Αλλά πάντα στο ξεκίνημα, το κάτι ξεκίνημα είναι δύσκολο, γιατί προερχόταν η ομάδα με τη φυγή με το Φεβέρα, τον Αντρέα Φεβέρα, που με τον τρόπο που έφυγε. Παίζανε εντελώς διαφορετικό σύστημα. Οι ποδοσφαιριστές καινούριοι που έπρεπε να προσαρμοστούν. Να υπάρχει αυτή την κοινωνία, να προσπαθήσει να περάσει μέσα στις προπονήσεις αυτά που χρειαζόταν να εφαρμόζουν στο παιχνίδι. Η ενδεχομένη κάποιες αλλαγές δεν είναι στο σύστημα μέσα στο ίδιο παιχνίδι. Όλα αυτά φέρνουν δουλειά. Δεν είναι PlayStation. Έχει να κάνει με ανθρώπους, έχει να κάνει με προσωπικότητες. Και αυτό θέλει πολύ δουλειά και υπομονή. Εγώ μπράβο το Γκαρσία, το Παύλο, που κατάφερε μετά από πολύ μεγάλη πίεση, γιατί δεν είναι εύκολο να κρατήσει στον πάγκο σε μια ομάδα όπως και ο ΠΑΟΚ, έτσι, και να σηκώνει καμιά φορά το κέντρο προς τα πάνω και να πανηγυρίζει και να δώσει και μπουνιά και στον αέρα και τα λοιπά, γιατί βάσει το πάτος που είχε όταν είχε ποδοσφαιριστή, έχει το ίδιο πάτος στον πάγκο. Και είναι γυρωμένο νικητής. Εγώ μπράβο το ΠΑΟΚ και εύχομαι να είναι υγιής και να συνεχίζουμε έτσι. Και φαντάζομαι, κύριε Γκουερίνο, όταν όπως ο Πάμπλο αγαπάει το ΠΑΟΚ, γιατί είναι από το 2008 στη Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ, αισθάνεσαι και λίγο περισσότερη πίεση για να πετύχεις και να μείνεις πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν ήταν κάπου περαστικό σε μια άλλη ομάδα της Ισπανίας, μπορεί να ήταν πιο χαλαρός, αλλά όταν κάτι αγαπάς και δουλεύεις εκεί που αγαπάς, νομίζω αισθάνεσαι πιο πολύ πίεση. Έτσι νομίζω εγώ τώρα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, διαφωνείτε. Ο Παύλο είχε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, έτσι, μπροστά σε κάποιο άλλο προπονητή που ήταν κότα. Γιατί ο Παύλος είναι αγαπημένος της Κερκίδας, έτσι. Ένας προσεσής που δεν έχει δώσει δικαιώματα, έμεινε στην οικογένεια του ΠΑΟ, εξυπηρετεί το ΠΑΟ και νομίζω ήταν η καλύτερη λύση μετά από τη φυγή του το Φεβέρα, έτσι, με τον τρόπο που έφυγε. Από εκεί και πέρα, τα αποτελέσματα δείχνουν σιγά σιγά ότι γίνεται μια καλή προσπάθεια και μέχρι όλη προσπάθεια και στο διαφορετικό νομοποιήλιο και εξαφείλιο. Δεν πρέπει να τα αναφέρει στο αγάπη πιο ρεαλιστικά. Έτσι, μην καταφέρουν να ζουν την πρώτη νίκη ή την πρώτη ήττα, την πρώτη σοβαρία. Αν μπορείτε, κύριε Κουερίνο, δεν σας ακούμε καλά, τουλάχιστον εγώ. Κύριε Κουερίνο, κάτι λέγατε και ήταν η γραμμή πολύ κακή. Δεν φταίγατε εσείς, καμιά φορά συμβαίνει, οκ, γραμμές συνεμπλέκονται. Τώρα σας ακούμε πεντακάθαρα. Ναι, βεβαίως. Λέγαμε για
για την αποτελεσματικότητα του ΠΑΟΚ και αυτά που έχει αλλάξει ο Παύλο Γκαρσία. Και μέχρι εκεί που είπατε ότι μπράβο στον Παύλο Γκαρσία για αυτά που άλλαξε, σας ακούγαμε καλά. Μετά λίγο σας χάσαμε. Καταρχήν δεν ήταν εύκολη η προσπάθεια. Έτσι, μετά από τη φυγή του Αβέρ Φεβέρα, που είχε ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, με διαφορετική προσέγγιση στο θέμα των μεταγραφών κτλ. Και τη ζητούσε από το κάτι ποδοσφαιριστή. Ο Παύλος κατάφερε, ας πούμε, που σε μια δύσκολη στιγμή να πάρει, ας πούμε, την ομάδα στην πλάτη. Η κάτι αρχή ήταν και δύσκολη, έτσι, η κάτι αρχή είναι και δύσκολη. Ο ΠΑΟΚ καμιά φορά αναγκαστικά έπρεπε να ανοιχτεί και μέσα αυτό το άνοιγμα μέσα στο παιχνιδιού δεχόταν εύκολα γκολ, αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα αρχίζαν, ας πούμε, και στρώσανε, διορτώσανε μερικά λάθη κτλ. Όλα αυτά βγαίνουν μέσα από τη δουλειά. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι είχε τα φόντα και τα προσόντα για να σηκώσει αυτό το βάρος και όπως δείχνει το αποτέλεσμα, έτσι, το τελικό, ότι καταφέραμε, ας πούμε, να κερδίζουμε την χρονιά πηγαίνοντας στο τελικό κυπέλλου, ίσως και τώρα με λίγο προσοχή τα δεύτερη θέση δεν θα τη χάσουμε και πάνω από τη ζημιά μπήκαμε και λίγο κερδισμένοι, γιατί καλά το λέτε, καλά το λέτε, λίγο κερδισμένοι, λίγο κερδισμένοι. 2,5 εκατομμύρια στο ταμείο του. Ναι. Το παιχνίδι της Κυριακής, πώς το βλέπετε, κύριε Γκουερίνο, μεταξύ ΠΑΟ και Άρη? Πρώτα... Δεν κερδίζει ο ΠΑΟ τον Άρη στην Τούμπα. Για τόσο το λέω, τα τελευταία χρόνια δεν χάνει βέβαια, αλλά δεν κερδίζει κιόλας στην Τούμπα. Κερδίζει το Βικελίδης, αλλά στην Τούμπα έχει θέμα. Για αυτό το ρωτάω. Πώς το βλέπετε, πώς το περιμένετε? Εγώ πιστεύω ότι... ειδικά για αυτό το παιχνίδι οι ψυχολογίες είναι εντελώς διαφορετικές. Έτσι, είναι εντελώς διαφορετικές. Αν συγκρίνουμε την ψυχολογία του παίκτων του Άργη, παίκτων του ΠΑΟΚ και αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Έτσι, γιατί προέρχεται από πολλές νίκες και δύσκολες νίκες και δύσκολες έδρες και εκτός έδρες και έχει ένα πλεονέκτημα που παίζει μέσα στη Τούμπα. Και παίζει ίσως το τελευταίο καρτού. Έτσι, μέσα στη χρονιά. Όχι το τελευταίο θα απεκτεί, ας πούμε, το τελικό κυπέλλο. Αλλά παίζει ακόμα ένα πολύ σπουδαίο καρτί, που είναι η δεύτερη θέση. Και πιστεύω και ο ΠΑΟΚ δεν τα θέλει να το χάσει αυτή τη δεύτερη θέση, ειδικά στην έδρα. Απέναντι σε έναν αντίπαλο και αποδείχτηκε ότι φέτος ήταν πάρα πολύ καλός. Έτσι, ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλός. Κουβαλούσε στη δεύτερη θέση, η τρίτη θέση κοντά στους πρωτοπόρους. Όπως ξέρετε, είναι οι δύο ομάδες που γεννημένες μέσα από τη Θεσσαλονίκη και είναι ένα ντέρμπι τοπικό. Mm-hmm. Έτσι. Δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Ή μέσα στο Χαριλάου ή μέσα στη Τούμπα είναι πάνω ένα τοπικό ντέρμπι. Αλλά πιστεύω και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη κατάσταση και πιστεύω ότι μπορεί να βγει κερδισμένο από αυτό το αγώνα. Mm. Υπάρχει φαβορή στο παιχνίδι? Αυτά που είπα. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Έτσι. Mm. Που έρχεται από τέσσερις νίκες του σχεδόν, έτσι, μία πρόσκληση στο τελικό κυπέλλου και κάρφος, ας πούμε, τώρα εκεί πίσω από το Ολυμπιακό, λίγο μακριά στη βαθμολογία, αλλά είναι δεύτερη. Και αυτό είναι καλό. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα καλό παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ ίσως να είναι κερδισμένο από αυτό το αγώνα. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο έτσι για να ολοκληρώσουμε και ενδεχομένως να ξέρετε λόγω των σχέσεων των καλών που είχατε. Ο Μάτος γιατί έφυγε από τον ΠΑΟΚ? Καταρχήν, όπως ξέρετε, ο Μάτος τα τελευταία 3 χρόνια που ήταν στον ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει κάτω από 45 παιχνίδια κάθε χρόνο. Σωστά. Έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Δεν κάνω λάθος. Ήταν πάνω από τους πρώτους ποδοσφαιριστές, έμενε μόνο από κάρτες. Έτσι, μόνο από κάρτες. Έξω από κάρτες. Σε όλες τις διοργανώσεις. Κύπελλο, πρωτάθλημα, UEFA, Champions League, τα πάντα. Και όταν ένας ποδοσφαιριστής φτάνει σε μια ηλικία 34 χρονών, έτσι, 33 προς τα 34, και δεν σε υπολογίζει ο προπονητής ή έχει άλλη προσέγγιση απάνω στο αμυντικό τομέα ή στο επιθετικό τομέα εκείνη την πλευρά,
προτιμάει να, πούμε, να φέρει, προτίμασε να, πούμε, να φέρει άλλους ποδοσφαιριστές για εκείνη τη θέση. Από εκεί και πέρα ο χρόνος δείχνει. Έτσι, η ιστορία μένει. Εγώ πιστεύω και ο Μάτους, λάθος για μένα που αναγκάστηκε να φύγει, γιατί ο Μάτους ήταν δηλωμένος, κάναμε παρέα, ήταν δηλωμένος Παοξής. Το ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Τώρα, τώρα πια πέρασε χρόνος. Να ακούσει ο κόσμος, γιατί. Ναι, ήταν λάθος, έτσι. Είχε ένα μικρό πρόβλημα με τον μπαμπά του και το προτίμησε να το συνδυάζει αυτό το... να του συνδυάζει αυτό το πρόβλημα που είχε με τον μπαμπά του, έτσι, ή να προσέγγει, ας πούμε, το πρόεδρο του ομάδου, τον κύριο Σαββίδη, να τον αφήσει, ας πούμε, να φύγει, παρόλο που είχε συμβόλιο μέχρι το καλοκαίρι, έτσι. Και βάσει τη συμφωνία που είχε, με τη ζήτηση απολαβές. Δεν ήταν επιθυμία του, λέτε, να φύγει. Δεν ήθελε να φύγει, ο Μάτσος δεν ήθελε να φύγει, αλλά όταν παρουσίαζε αυτό το πρόβλημα με τον μπαμπά του, έτσι, γιατί έχει άλλα αδέρφια στην Βραζιλία, θα μπορούσαν να τακτοποιήσουν λίγο τον μπαμπά του. Αλλά προτίμησε να είναι, παρόλο να είναι εδώ συνακορημένος που δεν παίζει, και ο μπαμπάς του εκεί συνακορημένος λόγω του πρόβλημα υγεία που είχε, προτίμησε να συνδυάζει και τα δύο και να φύγει και να πάει να παίξει, να κάνει αυτά που τον αρέσει, ας πούμε, να παίξει και να χαρεί το παιχνίδι. Αυτό είναι. Στο μάτς με την Κράσνονταρ, γιατί ξέρουμε ότι μιλούσατε καθημερινά σχεδόν, προφανώς μιλάτε και τώρα, πώς ήταν, κύριε Γκουερίνο, που είδε το μάτς αυτό από την κερκίδα, από το σπίτι, δεν θυμάμαι, και δεν ήταν σε μια μεγάλη στιγμή που ξέρουμε όλοι πόσο ήθελε ο Μάτος και όλοι οι παίκτες να βρεθούν σε ομίλους Champions League. Πώς ήταν εκείνες τις μέρες που ήταν έξω από τα παιχνίδια με την Κράσνονταρ? Καταρχήν εγώ είμαι πολύ τυπικός και αποφεύγω τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι, γιατί πάντα με το καλύτερο φίλο όταν μιλάς ακόμα... Ναι, υπάρχει και ψευτικότητα, βέβαια, φορά, καλά κάνετε, βέβαια. Γιατί να έχεις μια απόσταση, γιατί ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει μια προσωπικότητα και όταν αυτή η προσωπικότητα είναι πληγμένη, έτσι, κάποιος την έχει πληγώσει αυτή την προσωπικότητα, είναι δύσκολο. Καμιά φορά μπορεί να αντιδράσει κάπως διαφορετικά. Όχι με το φίλο, αλλά με το καθένα. Ναι. Και μετά. Εγώ έφυγα, ας πούμε, να κάνω τέτοιες συζητήσεις. Πάνω από το Ινταρίν, προσπαθούσα, ας πούμε, να κρίνουμε αυτά που είναι. Εντάξει, σαν φίλος, σαν άνθρωπος, σαν οικογενειάρχης, και αποφεύγα, ας πούμε, να μιλήσουμε πολύ αποδόσφαιρο. Έτσι. Πολύ αποδόσφαιρο. Γιατί δεν χρειάζεται να μου πει ο Μάτος κάτι για μένα ή εγώ για το Μάτος. Έτσι, γνωρίζουμε και οι δύο το αντικείμενο και ξέρουμε ότι εγώ ξέρω προσωπικά τις δυνατότητες, έτσι, και τους αριθμούς τα λέει όλα. Εγώ συναχωρέθηκα γιατί απομακρύνθηκε ένα πολύ καλό φίλο που έχω. Έτσι, μιλάμε τώρα, συνήθως μιλάμε, αλλά τώρα είναι δίπλα στην οικογένειά του, στο Ρίο, 2 χιλιόμετρα από το γήπεδο, της Βάσκο, και είναι χαρούμενος. Με την οικογένειά του, με τον παπά του, τώρα συνέλθει λίγο, τα πράγματα πάνε καλύτερα και πιστεύω ότι μπορεί να έρθει το καλοκαίρι, δεν ξέρω, ίσως για μια βόλτα, και από εκεί βλέπουμε. Λέτε να ανοίξει θέμα πάλι με τον Λέο, γιατί όχι? Εγώ πιστεύω λίγο δύσκολο, δύσκολο, γιατί μόνο που έχει ένα όρο στο συμβόλιο, έτσι, ένα όρο στο συμβόλιο, αλλά είναι λίγο δύσκολο, γιατί ειδικά σε αυτή τη θέση τώρα έχει ο Ροντρίγκο, πολύ ο Βιερίνια να παίξει από εκεί, και αν αποφασίζει να παίξει στο 3-4-3, η θέση του δεξιμπάκ είναι λίγο δύσκολη, θέλουμε πλάγιους με πολλά θερμόνια να νοπανέλα. Ο Μάτσος έχει ένα πολύ μεγάλο πρωτόν, είναι συστημένες φάσεις μέσα σε ένα παιχνίδι, σε ένα δέρμπι, φιλικό και οτιδήποτε ακόμα, μπορεί να σου δώσει τη λύση. Γιατί είναι πάρα πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι και, όπως αποδείχθηκε ακόμα και στη Βάσκο, παιχνίδι εναντίον της Φλαμέγκου, άμυνα που είναι η Φλαμέγκου, είναι η πρώτη ομάδα στη Βραζίλια αυτή τη στιγμή, τους κερδίσαν 3-1. Η Βάσκο τους κέρδισε 3-1 με το πρώτο γκολ του μάτσου, με κεφαλιά. Θυμίζω ένα γκολ σχεδόν με το ίδιο με το Άγιαξ. Σωστά. Πριν σας ευχαριστήσουμε, μία τελευταία ερώτηση και μία σύντομη απάντηση, γιατί φτάσαμε και στις 3 στο τέλος της εκπομπής. Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση
ο Λέο Ζαμπά, ένα άλλο Βραζιλιάνο, ή να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, αλλά περισσότερο να φτάσει στα επίπεδα που θέλει και ο ίδιο ο Λέο και όλοι πιστεύουμε ότι μπορεί να φτάσει, γιατί έχει πολλή ιστορία και ο Λέο Ζαμπά με τον ΠΑΟΚ. Γίναν πολλά. Δεν έχουμε τον χρόνο τώρα. Πιστεύετε ότι είναι τελειωμένη ναι, υπόθεση σίγουρα, για τον ΠΑΟΚ ή είναι ένα παιδί που ενδεχομένως να μπορεί να βρει το δρόμο που πρέπει να βρει? Καταρχήν το κάθε νέο, έτσι, πάντα αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία, έτσι, επειδή είναι νέος. Έτσι. Εάν ο Ζαμπά ήταν 35 χρονών, 34 χρονών, θα το έλεγα όχι. Έτσι, θα το έλεγα όχι. Πρόκειται ένα παιδί 22 χρονών, έτσι, νέο, ενθουσιώδης, έχει όρεξη για ποδόσφαιρο, είχε ένα τύχημα πολύ, πολύ δυνατό, μετά ένα μικρό πρόβλημα υγεία και τώρα σιγά σιγά αρχίζει και συνέλθει, αρχίζει τώρα και μπαίνει στα παιχνίδια της Βάσκο, κερδίζει παιχνίδια, έτσι κερδίζει ώρα, χρόνο απάνω στα παιχνίδια και απάνω σε αυτό το χρόνο θα αποκτήσει καλύτερη φυσική κατάσταση, περισσότερη εμπιστοσύνη και πιστεύω όταν τελειώσει το δανεισμό θα είναι έτοιμος, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι ήταν μια πολύ καλή μονάδα στα άκρα, έτσι, στα άκρα στις δύο πλευρές, πάντα έδινε, ας πούμε, κάποιες λύσεις. Τη χρονιά του Ντάμπλ ήταν βασικός τέλεχος και έκανε και πολύ καλά παιχνίδια, να μην το ξεχνάμε, έχετε δίκιο. Βέβαια, αυτό λέω ακριβώς. Ναι, το θέλουμε το Ζαμπά σε αυτό το επίπεδο ή κανένα 10%, 20% λίγο πιο κάτω. Δεν το θέλουμε ένα Ζαμπά μείον 50%, έτσι. Ναι. Ωραία. Γι' αυτό εύχομαι το παιδί να είναι καλά, να κάνει καλά παιχνίδια και να μπορεί να ξαναγυρίσει στον ΠΑΟΚ και να βρει τη θέση του στην ενδεκάδα όπως ήταν πριν δύο χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Τίποτα. Γεια σας. Καλό καλά. Γεια σας. Λοιπόν.